Καλημέρα σας, ονομάζομαι Κουρτσαράκος Δημήτρης και είμαι υπεύθυνος φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Πέλας. Η εργασία μου, η οποία ευθύς αμέσως θα κάνω τον απαραίτητο διαμοιρασμό της οθόνης, έχει τίτλο «Θεματολογία έρευνας στις ελεύθερες βολές στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Basket League στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2021». Μερικά στοιχεία από την καλαθοσφαίριση. Η ευστοχία στις ελεύθερες βολές επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την έκβαση του παιχνιδιού. Οι πόντοι από τις ελεύθερες βολές αποτελούν το 1 τρίτο του τελικού σκορ. Επίσης, στατιστικά, κατά ένα ποσοστό 20-30%, οι ελεύθερες βολές διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Δεν είναι άλλωστε λίγα τα ισορροπημένα με βάση άλλα κριτήρια παιχνίδια που κρίθηκαν στην ευστοχία ή την αστοχία των ομάδων στις ελεύθερες βολές. Η ελεύθερη βολή είναι το σουτ που εκτελείται χωρίς ο παίχτης να έχει καμία πίεση από τους αντιπάλους. Η μόνη πίεση είναι ο χρόνος των 5 δευτερολέπτων μέχρι να εκτελεστεί η βολή και ο ψυχολογικός παράγοντας που επιδράει πάνω στον παίχτη. Έτσι, οι ελεύθερες βολές δίνουν πολλές φορές ενίκηση στην ομάδα και ιδίως στα τελευταία λεπτά, γι' αυτό και πρέπει οι παίχτες να προπονούνται σε συνθήκες αγώνα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει τη συμμετοχή των ελεύθερων βολών στην έκβαση του τελικού αποτελέσματος στο πρωτάθλημα της Basket League στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2021. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν τα στατιστικά στοιχεία του πρωταθλήματος κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και για τα παιχνίδια που αφορούν την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Επομένως, αναλύθηκαν στοιχεία από τις 22 αγωνιστικές του πρωταθλήματος και ένα σύνολο, δηλαδή συνολικά 132 αγώνων. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του πρωταθλήματος και η επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα Excel του 2017. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι σε συνολικά 20.574 πόντους, οι 3.932 από αυτούς σημειώθηκαν από ελεύθερες βολές, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 19,11%, περίπου το 20%, το 1 πέμπτο λοιπόν των συνολικών πόντων. Από 126 αγώνες, οι ομάδες που πέτυχαν τους περισσότερους πόντους από ελεύθερες βολές κέρδισαν στους 73 από αυτούς. Σε ποσοστιαία αναλογία, ένα ποσοστό 57,94%. Το ποσοστό ανεβαίνει ακόμα περισσότερο όταν συγκρίνουμε τις νίκες ανάλογα με το ποσοστό ευστοχίας στις ελεύθερες βολές. Έτσι, σε 129 αγώνες, τους 80 από αυτούς τους κέρδισαν οι ομάδες με το μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας. Σε ποσοστιαία αναλογία, ένα ποσοστό 62,02%, σχεδόν τα 2/3. Επίσης, εξετάσαμε τους 24 αγώνες του πρωταθλήματος που η διαφορά των παιχνιδιών έληξε με κάτω έως, κρίθηκε στους έως και 3 πόντους. Βρέθηκε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, αφού οι χαμένοι από ελεύθερες βολές πόντοι για την ηττημένη ομάδα ήταν περισσότεροι από 3. Σε μάλιστα πολλές περιπτώσεις ήταν πολύ περισσότεροι από τους 3 πόντους. Επίσης, εξετάσαμε και τους 17 αγώνες του πρωταθλήματος που έληξαν με διαφορά 4 και 5 πόντων. Το αποτέλεσμα λοιπόν βρέθηκε ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό στους 16 από αυτούς. Και μόνο σε έναν αγώνα δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα, αφού οι χαμένοι από ελεύθερες βολές πόντοι ήταν λιγότεροι από τη διαφορά των πόντων με την οποία έληξε ο αγώνας. Τέλος, έγινε μια αξιολόγηση των ομάδων στις ελεύθερες βολές ως προς τον αριθμό των κερδισμένων βολών γενικώς, κάτι που έχει να κάνει και με τον τρόπο παιχνιδιού των ομάδων και με το συνολικό ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα, στα τρίποντα και γενικά τον τρόπο παιχνιδιού των ομάδων. Παρατηρούμε λοιπόν στο σχετικό πίνακα ότι ο Προμηθέας έρχεται πρώτος στη σχετική κατάταξη, ακολουθεί ο Άρης και το Λαύριο, ενώ ο Παναθηναϊκός που κατέκτησε και την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση. Επίσης, ακολουθεί η αξιολόγηση των ομάδων ως προς τον αριθμό των πετυχημένων βολών και πάλι ο Προμηθέας είναι πρώτος στη σχετική κατάταξη με 368, ο Άρης ακολουθεί με 356. Στην παρένθεση βλέπετε την
τελική θέση που κατέκτησαν οι ομάδες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τα πράγματα διαφοροποιούνται αρκετά όταν αναφερόμαστε στο ποσοστό ευστοχίας από τις ελεύθερες βολές. Έτσι, στη σχετική λίστα προηγείται ο Ιωνικός με 77,44% ευστοχία από τις ελεύθερες βολές. Ο Παχναϊκός βρίσκεται εδώ σε σχετικά υψηλή θέση με ποσοστό 75,67%, ενώ ο Προμηθέας που στις προηγούμενες δύο αξιολογήσεις ως προς τον αριθμό των κερδισμένων βολών και ως προς τον αριθμό των επιτυχημένων βολών βρίσκονται στην πρώτη θέση, βρίσκεται στην τελευταία με ένα ποσοστό 70,36% από τις ελεύθερες βολές. Συμπεράσματα. Οι ελεύθερες βολές συμβάλλουν σε σημαντικό ποσοστό στην έκβαση του τελικού αποτελέσματος, ιδιαίτερα σε ισόρροπους αγώνες, όταν δηλαδή η διαφορά είναι κάτω μέχρι και 5 πόντους διαφορά. Η ικανότητα λοιπόν σε ελεύθερες βολές είναι σημαντική και η εξάσκηση σε αυτήν θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από τους προπονητές. Σας ευχαριστώ. Και εδώ τελειώνει η παρουσίασή μου.